καλεσμένοι με δύο παιδιά χρόνια. Ο γιος μου έχει κλασικό αυτισμό. Και η μικρή μου αυτιστικά στοιχεία με ένα σύντομο. Καταλαβαίνετε ότι το βιώνω καθημερινά. Το πρώτο σώμα ήταν πολύ μεγάλο. Αυτό που θέλω να πω σήμερα στους άκουσα, όπως για μένα ήταν πολύ μεγάλο σοκ, όταν τα είχα ζήσει και τα είχα βιώσει όλα αυτά, γιατί μόλις γεννήθηκε η μικρή, εκεί το πρόβλημα ήταν μόλις γινόταν από κάποιο πρόβλημα, και μετά δύο μήνες πήγα γιατί δεν μιλάει ο μικρός μου. Οπότε δεν θα πάει. Όπως ένιωσα πολύ μεγάλο σοκ, μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι το παιδί έχει αυτισμό και λοιπά, που πλέον το έχω αποδεχτεί και πάμε πολύ καλά, όσο και να λέμε αυτισμό δεν έχει θεραπεία, παίρνει πάντα περίπτωση. Τόσο το ίδιο, καταρχήν μπορώ να πω ότι εγώ δεν μπορώ να πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι εσείς έχετε αυτισμό. Είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω να καταλαβαίνετε, δηλαδή ούτε κάποιοι και δεν ό,τι θα μπορώ να πω. Τότε δηλαδή τριγύρω μου έχω τόσους ανθρώπους, τόσους αδέρφους με κάποιες ιδιαιτερότητες, οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιοι, πιστεύω, που δεν το έχω παραδεχθεί και αυτό είναι το υποφέρον θα λέω. Δηλαδή, όταν κάνεις αποδοχή αυτού που έχεις, η ζωή σου είναι πολύ πιο απλή, πολύ πιο εύκολη. Και η δυσκολία δεν είναι στο πρόβλημα, γιατί άτομα με ιδιαιτερότητα, γιατί όπως είπατε, να μην τον έχετε τον αυτισμό με αναγκαία και δεν πρέπει να το κάνει. Ή με κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Μπορεί να υπάρξει σε οποιονδήποτε άνθρωπο οποιαδήποτε στιγμή. Η ζωή σου μπορεί να γίνει σύντομα από μια μέρα στην άλλη. Αυτό όμως που σε πονάει και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, η έλλειψη των νόμων, η έλλειψη κοινωνική ευαισθησία που υπάρχουν άνθρωποι που δόξα τω Θεώ, αλλά είναι λίγοι μπροστά στο σύνολο. Δηλαδή, να μπορώ να πάω σε ένα παιδότυπο και να μην είναι υποχρεωμένη να δώσω αναφορά γιατί το παιδί μου πήγε απλά σε κάποιο ξένο. Να ξέρω ότι υπάρχει αυτό και θα ήταν η ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Γιατί προβλήματα υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν είναι μετά. Αυτά είναι. Καταρχάς, ένα από αυτά που κάνει ο Σύλλογος είναι να δημιουργήσει μια αυτιστική κοινότητα. Διότι παρόλο που όλοι ξέρουν ότι οι αυτιστικοί έχουν πρόβλημα επικοινωνίας, θα σας πω κάτι, μεταξύ μας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα επικοινωνίας. Μπορούν οι δύο-τρεις αυτιστικοί να κάτσουμε ώρες και ώρες να μιλάμε, να λέμε αστεία, να καλαμπουρίζουμε, να κάνουμε λογοπαίγνια, ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το μόνο πρόβλημα επικοινωνίας που έχουμε είναι με τους μη αυτιστικούς. Είναι από τα έξω προς τα μέσα ή από τα μέσα προς τα έξω. Όταν είμαστε όλοι μέσα, μπορούμε και επικοινωνούμε μια χαρά. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι φτιάχνοντας αυτή την κοινότητα, κάνω συναντήσεις κυρίως για γονείς και αυτές οι συναντήσεις γίνονται σε παιδότοπους, μάλιστα που το αναφέρατε, κλείνουμε όλο το παιδότοπο για μας. Και να σας πω κάτι, η τελευταία συνάντηση που έγινε την περασμένη Κυριακή, είμαστε σε παιδότοπο, ήταν 27 παιδιά. Αν σας πω ότι η ιδιοκτήτρια του παιδότοπου είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό και μου λέει, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, είσαι σίγουρη ότι τα παιδιά είναι αυτιστικά. Δεν έχουν τσακωθεί το ένα με τον άλλο, δεν έχουν μανιωτραπευτεί το ένα με το άλλο, δεν έχουν τσιρίξει, μουρλιάξει. Ήτανε όλα τα παιδιά συνεργάσιμα. Είχαμε φέρει 6 εθελοντές που τους κάνανε εργασία με μηλό. Κάθε παιδάκι έφτιαξε μια καρδιά για τη μητέρα του, που ήταν η μητέρα της μητέρας. Ζωγραφίσανε, παίξανε μες στο παιδότοπο, φάγανε ποπκόρν, ήπιαν πορτοκαλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και δεν σας λέω ψέματα, διότι υπάρχουν μέσα από την αίθουσα 2-3 μαμάδες που ήταν την Κυριακή με τα παιδιά τους εκεί και μπορούν να σας πούνε αν αυτά που λέω είναι αλήθεια ή όχι. Ευτυχώς ή δυστυχώς
η αυτιστική μεταξύ μας δεν έχουμε κανένα πρόβλημα επικοινωνίας, κανένα πρόβλημα συναισθηματικό, κανένα πρόβλημα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο τι λένε για τον αυτισμό. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να συμπληρώσετε μία από τις φόρμες που κυκλοφορεί εδώ πέρα μέσα στο μαύρο μπουκάκι, ώστε να σας έχω υπόψη για την επόμενη συνάντηση και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθετε με τα παιδιά σας. Πρέπει να μου το πείτε από νωρίς γιατί γυρίζουν γρήγορα. Ψάχνω κάθε φορά να κάνω μεγαλύτερο παιδότοπο. Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε γύρω στα 12 οικογένειες, μετά έγιναν 25, αυτή η φορά ήταν 35 και ψάχνει για μεγαλύτερο παιδότοπο. Αν ξέρει κανείς κανένα τεράστιο παιδότοπο, ας μου δώσει και τη διεύθυνση. Η άλλη ερώτηση που νομίζω, μάλλον αυτό που αναφέρατε για το παιδί που λέτε ότι έχει διαφορά. Αυτό που πολύ δεν καταλαβαίνω σχετικά με τον αυτισμό είναι το εξής. Ότι ο αυτισμός στην παιδική ηλικία και ο αυτισμός στους ενήλικες είναι διαφορετικός ή μάλλον φαίνεται διαφορετικά. Είναι σαν να παίρνεις την κάποια και τη συγκρίνεις με την πεταλούδα. Το αυτιστικό παιδί είναι σαν την κάποια που πρέπει να περάσει από ορισμένα εξελικτικά στάδια για να μπορέσει να βγει η πεταλούδα. Αν θέλετε αυτή τη στιγμή βλέπετε μια πεταλούδα. Αλλά αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και με ρωτάνε πάρα πολύ, είσαι σίγουρη ότι είσαι αυτιστική? Ναι, είμαι. Ο τρόπος σκέψης του παιδιού και ο δικός μου είναι ακριβώς ο ίδιος. Σαν μια ίσια ευθεία γραμμή. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει όμως είναι ότι μεγαλώνοντας και ερχόμενοι κάθε μέρα σε επαφή με την κοινωνία, μαθαίνω να επιβιώνω. Μαθαίνω πού μπορώ να πατήσω και πού πρέπει να κάνω πίσω. Πού πρέπει να καλύψω τα αυτιστικά μου και πού να τα εμφανίσω. Διότι και εγώ έχω αυτιστικά, μην νομίζετε, το ότι όσο σας μιλούσα έκρυβα τα χέρια μου, είναι το ίδιο για έναν που κάνει αυτό. Το χρειάζομαι να τρίψω τα χέρια μου, γιατί άμα δεν τα τρίψω, το μυαλό μου δεν θα μπορέσει να βγάλει λίγο από την ενέργεια, τη φώτιση που έχει μαζέψει μέσα του. Λοιπόν, σε άλλες ομιλίες που έχω κάνει, από τις πρώτες ομιλίες που είναι τώρα, σχεδόν συνηθίζω να μιλάω σε όσο κόσμο, από τις πρώτες ομιλίες που είχα κάνει, όταν μιλούσα, έκανα αυτό. Πέρα εδώ, πέρα εδώ, του είχα τρελάνει. Του λέω, να με συγχωρείτε, αλλά είμαι αυτιστική. Πρέπει να το κάνω αυτό το πέρα εδώ. Άμα δεν το κάνω, το μυαλό μου δεν μπορεί να ξεφορτιστεί. Και άμα δεν ξεφορτιστεί, δεν θα μπορώ να σας μιλήσω. Γιατί η ομιλία που κάνω αυτή τη στιγμή είναι μετάφραση. Μεταφράζω την εικόνα που έχω στο μυαλό μου, για αυτό που θέλω να σας πω, με τις λέξεις, τη βάζω δηλαδή σε λέξεις, σε προτάσεις, τις συνδέω, προσπαθώ αυτές οι λέξεις και προτάσεις να βγάζουν νόημα, για να μην σας λέω κομματιαστά όπως τα σκέφτομαι, για να μπορεί να βγει η ομιλία. Πολλές φορές την κάνω σύγκριση με κάποιον που πάει να δει μπαλέτο. Βλέπει στη σκηνή μία μπαλαρίνα να κάνει ανάλαφρα στις μύτες των ποδιών, κινήσεις και λες, αυτή έτσι γεννήθηκε. Από τη στιγμή που βγήκε από τη δουλειά της μαμάς της, πήγαινε στα δάχτυλα των ποδιών. Όχι. Αυτή η μπαλαρίνα έχει στραβουλήξει το πόδι της 500.000 φορές, έχει βγάλει ο Θεός ξέρει πόσες φουσκάλες, ο Θεός ξέρει πόσες ώρες εξάσκηση έχει κάνει για να μπορεί να κάνει αυτό που κάνει και να φαίνεται τόσο φυσικό και τόσο αυτονόητο. Η ομιλία για μένα δεν είναι ούτε φυσικό ούτε αυτονόητο. Έχω εξασκηθεί πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες. Άλλος που τολμάει να κάνει ερώτηση.